Να μας ορίσατε. Δεν μάθει όμως. Να είσαι ευχαριστώ για όλα. Δυνατός και ευχαριστώ. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Ενδεχομένως να είναι και καλύτερος από εμάς, οι ντόπιους και τους Έλληνες. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ Πολιτισμού, κύριε Δήμα, κύριε Μαριλένα Σούπουλη, κύριε Νίκα, κύριε Πιπινιώτη, κύριε Δήμαρχε της Νεμέας. Σας καλωσορίζουμε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο Μουσείο της Αρχαίας Νεμέας, αυτή την ξεχωριστή μέρα, για να τιμήσουμε έναν σημαντικό και σπουδαίο άνθρωπο, τον Στέφανο Μίλλερ. Εκ μέρους της εφορίας αρχαιοτήτων Κορινθίας, της προϊσταμένης της κυρίας Κασίμη και του προσωπικού, που όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε με τον Στέφανο Μίλλερ, στέκομαι και εγώ μαζί σας με μεγάλο σεβασμό ενώπιον της προτομής του και του έργου του. Ανακαλούμε στη μνήμη μας ο καθένας ξεχωριστά μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί του, τα λόγια του και τις αφηγήσεις του για όλη την προσπάθειά του να αναστήσει την αρχαία Νεμαία. Ο Στέφανος Μίλλερ ήρθε στην αρχαία Νεμαία ως έμπειρος αρχαιολόγος, μετά από ανασκαφές που διενήργησε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ξεκίνησε τις ανασκαφές στην αρχαία Νεμαία το 1973, ως μέλος της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών. Ομότιμος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και αργότερα διευθυντής της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, φροντίζοντας πρωτίστως να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις, αρχικά με την απαλωτρίωση όλης της καλλιεργήσιμης έκθεσης που καταλάμβαναν το ιερό του διόσκητο στάδιο. Η συστηματική και άοπνη εργασία του, η επιμονή αλλά και η υπομονή του και κυρίως η ατελέσφορη αγάπη του για τις αρχαιότητες και τον ελληνικό τόπο που ανέσκαπτε, έφεραν τα αποτελέσματα εκείνα που άλλαξαν κυριολεκτικά την τοπογραφία της Νεμαίας και κυρίως τη φυσιογνωμία και τη μοίρα της. Ονειρεύτηκε ένα μοναδικό στον κόσμο αρχαιολογικό αθλητικό πάρκο με επίκεντρο το ιερό και βάλθηκε να το πραγματώσει. Σήμερα, η διαμόρφωση του Ιερού του Διόσκητου Σταδίου της Νεμαίας ως πρότυπο επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, η αναστήλωση του Ναού του Διός και της Τολωτής Διόδου του Σταδίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεμαίας που με τις άπλες προσπάθειάς του ανεργέθηκε με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από χορηγίες. Εγκαινιάστηκε το 1984 και παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος, αλλά και η αναβίωση των έμεων αγώνων είναι τα αποτελέσματα των 48 χρόνων που αφιέρωσε από τη ζωή του σε εμάς εδώ στην Νεμαία. Ταυτόχρονα το επιστημονικό του έργο, που αποτυπώνεται σε σειρές βιβλίων και άρθρων σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα της Νεμαίας, είναι η παρακαταθήκη του στην επιστημονική κοινότητα. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν παρόν στην Νεμαία, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι για όλους εμάς που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εδώ, είναι ακόμα παρόν. Σαν να μας περιμένει κάθε μέρα στο κεφαλόσκαλο του μουσείου.
Η εκδημία του στις 11 Αυγούστου του 2021 σημαίνει την απώλεια ενός σπάνιου και πολύτιμου φιλέλληνα, ενός σημαντικού Έλληνα πια αρχαιολόγου. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κύριε Νίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Βιτινιώτη, την κυρία Αθηνά Κόρκα, για την πρωτοβουλία τους να τιμήσουν τον Στέφανο Μίλλερ. Ευχαριστούμε ειλικρινά τον Δήμο Νεμαίας, το Σύλλογο Αναβίωσης των Έμεων Αγώνων και φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και όσους όλους στηρίζουν το έργο του Στέφανου και τη συνέχειά του. Πολλά συγχαρητήρια οφείλουμε στο δημιουργό και γλύπτη κύριο Δούση και για το αποτέλεσμα του έργου του, που θα αποκαλυφθεί σε λίγο. Η Αρχαία Νεμαία σήμερα υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Εξαιρετικά μεγάλη δε είναι η συμμετοχή αθλητών από πολλές χώρες, αλλά και του κόσμου στους Νέμεους Αγώνες. Πρόσφατα της απονεμήθηκε το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γεγονός που αποτελεί ύψιστη αναγνώριση για τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και για την Ελλάδα. Υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Αρχαία Νεμαία με αίσθημα ευθύνης, ακολουθώντας τα βήματα του Στέφανου Μίλλερ. Να μας πείτε δύο λόγια. Αρχικά θέλω να συγχαρώ την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Περιφερειάρχη κύριο Νίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Βιτινιώτη, όλους τους περιφερειάρχες, το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου που τιμούν τη μνήμη του Στέφανου Μίλλερ. Ο Στέφανος Μίλλερ ήταν από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχαιολόγους διεθνούς φήμης. Γεννήθηκε το 1942 στην Ινδιάνα, πήρε το δακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Είχε έρθει στην Ελλάδα την δεκαετία του 60 και από ό,τι θυμάμαι στην ΕΜΕΑ το 1973. Θέλω να πω όμως, να δώσω μια πιο προσωπική διάσταση. Ο Στέφανος Μίλλερ χαρακτηριζόταν για την πηγαία αίσθηση του χιούμορ του, για την υπομονή του και το πείσμα του. Αν δεν είχε αυτό το πείσμα, δεν θα είχε ανακαλύψει με τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας προφανώς εδώ πέρα και το αρχαίο στάδιο. Αν δεν είχε το πείσμα αυτό, δεν θα είχε καταφέρει να συγκεντρώσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από τους χορηγούς, από τις ξένες χώρες, αλλά και από την Ελλάδα, για να δημιουργηθεί το μουσείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Εάν δεν είχε αυτό το πείσμα και την ικανότητα να ενώνει όλους μας, δεν θα είχε προχωρήσει και η αναστήλωση του Ναού του Δία. Εάν δεν είχε αυτό το πείσμα και την ικανότητα, δεν θα είχαμε προχωρήσει πιθανότητα και στην αναβίωση των Έμεων Αγώνων. Στον Στέφανο Μίλλερ πραγματικά οφείλουμε πολλά, όχι μόνο ως Νεμαιάτες, ως Κορίνθιοι, ως Έλληνες, του οφείλουμε διότι μας βοηθάει να προστατέψουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, που είναι μάλιστα ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Θέλω να σας δώσω μια τελευταία ιστορία. Πριν από 4,5 χρόνια υπήρχε ένα λειτουργικό πρόβλημα εδώ πέρα στο μουσείο και με είχε πάρει τηλέφωνο ο Στέφανος και μου είχε πει: «Χρήστο, άμα δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό, θέλω να πεις στην κυρία Μενδώνη, με την οποία διατηρούσε πολύ φιλικές και πολύ καλές σχέσεις και είχε συμβάλει και η κυρία Μενδώνη εδώ πέρα στο μουσείο, θέλω να πεις στην κυρία Μενδώνη ότι θα πάρω μια σκηνή και θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το γραφείο της, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα». Αυτό το λέω για να θυμίσω σε όλους ότι πράγματι το πείσμα του Στέφανου, η επιστημονική του γνώση και η συνεργασία με όλη την τοπική κοινότητα εδώ πέρα είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα και τιμούμε τη μνήμη του. Νομίζω το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι που ο Στέφανος Μίλλερ πέρασε από αυτόν τον τόπο και άφησε πράγματι το στίγμα του σε όλους μας και για τα επόμενα χρόνια, για τους επόμενους αιώνες. Άρα
Ευχαριστούμε και την περιφέρεια που πήρε πολύ γρήγορα την πρωτοβουλία ώστε να δημιουργηθεί η πρωτομή του και φυσικά τον γλύπτη που τη σχεδίασε. Να είστε όλοι καλά. Κυρία Μαριλένα Σούπη, ενώ μας πήρε στη Λιωγόνια. Εγώ δεν θα μπορούσα να λείπω από την σημερινή αυτή μεγάλη εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια στην Περιφερειακή Αρχή στον Παναγιώτη τον Νίκα, τον Περιφερειάρχη, για αυτήν την πρωτοβουλία. Θυμούμε σήμερα τον Στέφανο Μίλλερ, έναν μεγάλο Έλληνα, έναν άνθρωπο που πραγματικά αφιέρωσε την ζωή του στην ΕΜΕΑ. Έναν αρχαιολόγο που έβγαλε στην επιφάνεια τον ιστορικό πλούτο της περιοχής μας και μάλιστα κατάφερε να τον περάσει και στην αιωνιότητα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Και όσοι είχαμε την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσουμε προσωπικά, ξέρουμε ότι παραμένει παρόν, δεν φεύγει από εδώ, δεν είναι ακόμα. Και βεβαίως τον θυμόμαστε πάντα και για την αγάπη του και για την δοτικότητά του και για τον τόπο μας, αλλά και για τους ανθρώπους μας. Ο Στέφανος Μίλλερ είναι μέρος της μοναδικής μας ιστορίας. Είναι σίγουρο αυτό. Και θα φωτίζει πάντα και το μέλλον της Ελλάδας μας και το μέλλον της ΝΕΜΕΑΣ. Ευχαριστώ. Κύριε Νίκα, άρεσε εσάς έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλή χρονιά. Θα μου επιτρέψετε πριν να αναφερθώ στον Ρέινιστο Μίλλερ, να πω δύο κουβέντες που πρέπει να τις πω. Χαίρομαι γιατί στη ζωή μου γνώρισα τον Κώστα τον Κούση, τον Δήμαρχο. Δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω στην Ορκομοσία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Το θεωρώ ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΜΕΑ, έχοντας και γνώση του συνόλου και των 26 δημάρχων της περιφέρειας. Ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος διαλέγει πάντα τη μέση οδό, μιλάει πάντοτε με σωστό τρόπο και έχει επίγνωση ο ίδιος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, των μεγάλων πλεονεκτημάτων αυτής της σπουδαίας περιοχής με την τεράστια ιστορία. Εύχομαι, Κώστα, μέσα από την καρδιά μου να έχεις μια πεντάχρονη θητεία, δημιουργική, να είσαι το σημείο αναφοράς και συνοχής του κόσμου εδώ και ό,τι σχεδιάσεις να τα κάνεις πραγματικότητα. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι και οραματίζεσαι και την διάθεση να δημιουργείς έχεις και αν ιδιοτελείς έχεις, είσαι και πάντα προδίδεις για το δημόσιο συμφέρον και το γενικό καλό. Ο έμιστος Στέφανος Μίλλερ, γιατί εμείς δεν κάναμε κάτι, το αυτονόητο κάναμε, σε συνεργασία πάντοτε με τη Δημοτική Αρχή και με τον Δήμο. Κύριε Υπουργέ, κυρία Σούκουλη, κυρίες και κύριοι. Όταν ερχόμουν με τον Πέτρο τον Σαραντάκη, τον συνεργάτη μου στα πολιτικά θέματα, μου είχε πει δεν θα είμαστε και πολλοί εκεί. Και πράγματι ξαφνιάστηκα, ευχάριστα, για την ΕΜΕΑ, οι παράγοντες της περιοχής δείχνουν ότι έχουν συνείδηση της αξίας κάποιων πραγμάτων. Και για την κορυφαία θα μου επιτρέψετε να πω, παρότι είναι ο παράδεισος της περιφέρειας Πελοποννήσου, με τις μεγαλύτερες εξαγωγές, με τα περίφημα προϊόντα, τα πιο σημαντικά εδώ είναι η αρχαία ΝΕΜΕΑ, είναι το θέατρο των Σικαιωνίων, είναι η Δίωλκος, είναι η αρχαία Κόρινθος, είναι... Δυσμόνησα κάτι. Αυτά, εάν τα αξιοποιήσουμε, εάν τα σεβαστούμε, είναι βέβαιο ότι θα φέρουν και πλούτο και προβολή σε μια περιοχή όπως είναι η Κορυνθία, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και την ΕΜΕΑ ξέρουν όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι όπου της γης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήρθε ένας άνθρωπος από την Αμερική με επίγνωση
της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Θα το θυμόμαστε και θα τον ευχαριστούμε. Ο Στέφανος Μίλλερ, ήρθες σε αυτόν τον τόπο όπου πολλοί σε εποχές δύσκολες, σε εποχές φτώχειας, που πολλοί δεν γνώριζαν και τι ήταν η αρχή ανεμία. Δεν τα διδασκόμαστε και στο σχολείο με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να δημιουργείται και συνείδηση της αξίας του αρχαίου μας πολιτισμού. Όλα μας τα δώσαν οι αρχαίοι. Τίποτα δεν είπαμε μετά τους αρχαίους. Και ήρθε εδώ, αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα αναρτήσουμε σήμερα στο site μια δική του συνέντευξη. Έψαχνε για φτιάρια και για κασμάδες. Και ξεκίνησε με απλούς ανθρώπους, σιγά σιγά. Μην νομίζετε ότι ήταν όλα ρόδινα. Ήταν τεράστιες οι δυσκολίες, οι οποίες συνάντησε και σε επίπεδο κυβερνητικό τότε, και σε επίπεδο εφορίας, και σε επίπεδο ανθρώπων. Πολέμησε, μας προσέφερε αυτό το σπουδαίο δώρο. Ένας άνθρωπος που στο τέλος έγινε Έλληνας, που σημαίνει αγάπησε όχι μόνο τον αρχαίο πολιτισμό, αλλά και τους ανθρώπους εδώ. Έγινε ένα με τους νεμεάτες. Και μας προσέφερε αυτό το πολύ μεγάλο δώρο και είναι τιμή για όλους εμάς ότι είμαστε εδώ, τον θυμόμαστε και θα τον θυμόμαστε και βεβαίως του δίνουμε και την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε. Με αυτό να μαζεύει τον δρόμο, αλλά θα συνεχίσουμε στην πλήρη ανάπτυξη εδώ του αρχαιολογικού χώρου και κυρίως στην αναμείωση των πανελληνίων αγώνων που γινόταν εδώ στην ΕΜΕΑ, τα ΝΕΜΕΑ. Χαίρομαι γιατί δραστηριοποιούνται τόσοι άνθρωποι εδώ. Χαίρομαι γιατί η περιοχή έχει ένα καλό δήμαρχο που έχει επίγνωση της αξίας του αρχαιολογικού χώρου για το μέλλον και είμαι βέβαιος ότι και η περιφέρεια και στο μέλλον θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια που δεν είναι για την ΕΜΕΑ μόνο, είναι για την Κορινθία και για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με πολύ σεβασμό για τον Μίλλερ, για όλους εσάς. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, όχι καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα να είναι οι Έλληνες και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας καλωσορίζω σήμερα εδώ. Ήρθε η μέρα λοιπόν που θα γίνει το αποκαλυπτήριο της προτομής του αείμνης του καθηγητή, αποδίδοντας έτσι ένα μικρό για μένα χώρο τιμής για αυτά που είχε προσφέρει. Ο άνθρωπος αυτός, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν αυτός που έβγαλε την ΕΜΕΑ, ένας από αυτούς που έβγαλε την ΕΜΕΑ πολύ έντονα έξω από την ΕΜΕΑ. Ήταν αυτός που κατάφερε να καταστήσει την περιοχή σαν ορόσημο, δυνατό, μέσα στον παγκόσμιο ιστορικό και πολιτισμικό χάρτη. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες. Αρχαίο στάδιο, στο Α, αναβίωση νέων αγώνων, αναστήλωση και πολλά πολλά άλλα. Εγώ θα ήθελα, χωρίς να σας κουράσω, να σταθώ στην εργασιομανία του, στο ζήλο του και στην αυταπάρνηση και αυτά που προσέφερε με τη δράση και το έργο του θα μείνουν πάντα ανεξίτηλα χαραγμένα για όλους εμάς. Ο Μίλλερ έφτασε να είναι περισσότερο νεμεάτης από εμάς τους νεμεάτης. Το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό που μεταφέρω. Επίσης, θυμάμαι πριν από 25 χρόνια περίπου, 20, εγώ αντιδήμαρχος, ο Στέφανος εδώ, είχα φτάσει στο σημείο όταν τον έβλεπα από το παράθυρο, έλεγα πάλι ο Μίλλερ. Ήξερα ότι κάτι θα ζητήσει. Ποτέ όμως δεν ζήτησε κάτι προσωπικό. Ήτανε ανιδιοτελής, ήτανε άνθρωπος προσφοράς, άνθρωπος εργασίας, της επιμονής, της υπομονής, έβρισκε τρόπο να πάρει αυτό που ήθελε και να το αποδώσει στον τόπο. Και αισθάνομαι τυχερός που τον είχα προσωπικό φίλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως τον περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα και για τα καλά λόγια που είπε και με τιμούν ιδιαίτερα, αλλά για την αντιληπτικότητα και τα αντανακλαστικά που είχαν αμέσως αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του Μίλλερ, ώστε να μπορέσουν να μεδουδεύσουν αυτή την τελετή σήμερα από την πρώτη στιγμή, λίγες μάλλον στιγμές μετά το θάνατό του. Να ευχαριστήσω επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού και να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε.
Σας ευχαριστώ. Νομίζω να μας πείτε και λίγα λόγια για το σύλλογο, το Ακούστηκαν εκατοντάδες, έως και χιλιάδες πράγματα για τον αείμνηστο Στέφανο Μίλλερ. Μίλησαν για έναν διαπρεπή επιστήμονα, για έναν διακεκριμένο αρχαιολόγο. Ακούστηκαν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά. Εγώ, ως πρόεδρος του Συλλόγου Ιταναβίωσης των Έμεων Αγώνων, θα του αποδώσω ένα χαρακτηρισμό που νομίζω πως θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου και θα πω ότι κάτω από αυτό το ύφασμα εδώ υπάρχει η προτομή ενός μεγάλου ευεργέτη της περιοχής και όχι μόνο, θα έλεγα ολόκληρης της Ελλάδας. Η προτομή του αείμνηστου Στέφανο Μίλλερ, τα αποκαλυπτήρια της οποίας θα γίνουν σε λίγο, είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το ελάχιστο δείγμα, ένας ελάχιστος φόρος τιμής που θα πρέπει να το αποδώσουμε όλοι εμείς σε έναν άνθρωπο που αγάπησε την Ελλάδα, σε έναν άνθρωπο που λάτρεψε την Εμαία και τους ανθρώπους της, σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην ανάδειξη και στη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε με δαπάνες της περιφέρειας Πελοποννήσου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε Νίκα, σε συνεργασία βεβαίως με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και με το Σύλλογο για την Αναβίωση των Έμεων Αγώνων. Και μιας και αναφέρομαι σε αυτόν, θέλω επίσημα από του βήματος τούτου να σας καλέσω όλους στην 8η κατά σειρά Αναβίωση των Έμεων Αγώνων που θα γίνει τέλος Ιουνίου του 2024, 28, 29 και 30 Ιουνίου. Ας είμαστε όλοι εκεί, γιατί πάντα ο Μίλλερ θα μας βλέπει από ψηλά και θα χαίρεται με όσα συμβαίνουν σε αυτόν εδώ το χώρο που θεωρούσε παιδί του. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ένα, δύο, τρία. Εδώ το χαμηλό, ελάχιστο εδώ. Εδώ. Ωραία. Κάνετε όλοι πίσω να τους έχουμε. Ναι, να κάνουμε πίσω. Μία με το βαφτιστήρι του κύριου Μίλλερ. Ναι. Έχουμε κοντά μας και τον Γλύπτη. Συγχαρητήρια, πολύ ωραίο. Να είστε καλά. Μιλήστε μας λίγο έτσι. Εγώ θα πω ότι για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα τα είπαν οι προλαλήσαντες. Από μεριάς μου φαίνεται τρομερά τιμητικό εμείς οι Γλύπτες να φτιάχνουμε, να φιλοτεχνούμε τέτοιες σπουδαίες προσωπικότητες και τόσο μεγάλους Έλληνες για το έργο τους και για αυτό που, για το δώρο που προσέφερε ο Στέφανος Μίλλερ. Όσον αφορά το έργο, είναι έτσι... Τον είχατε γνωρίσει? Όχι, δεν τον είχα γνωρίσει. Δεν πρόλαβα. Από φωτογραφίες προσπάθησα να αποτυπώσω όσο πιο καλά γίνεται κυρίως όχι τη φυσιογνωμία του τόσο, όσο το βλέμμα του, το ύφος του και αυτό που έβγαζε, που έβγαζαν τα μάτια του, το βλέμμα του. Αυτό είναι η επιτυχία για μας. Από εκεί πέρα είναι σε κλασική φόρμα, είναι από μάρμαρο Διονύσου Λευκό, όπως βλέπετε. Ευχαριστώ θερμά για την περιφέρεια για αυτή την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.